του, κάθε Σάββατο τις 10, ένα στη φορά. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας με προτάσεις και με ενέργειες που το επόμενο διάστημα πρόκειται να βρίσκονται σε εξέλιξη και με συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ελαιόλαδο. Πρώτο, χθες ο μήνας είχε 15 του Νοέμβρη, συγκεντρώθηκαν στο Ηράκλειο όλες οι ενώσεις γεωργικών αγροτικών συνεταιρισμών της Κρήτης, όλες, στο σύνολό τους, 21 ενώσεις, και αποφάσισαν ομόφωνα τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης κριτικού ελαιολάδου ΠΟΓΟΕ, προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σημείωση: η περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη καταθέσει το φάκελο ΠΟΓΟΕ και πρόκειται η έγκριση. Η δημιουργία του ενιαίου φορέα διαχείρισης κριτικού ελαιολάδου ΠΟΓΟΕ κρίνεται αναγκαία με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο χώρο της ελαιοπαραγωγής και σκοπό έχει την εφαρμογή κανόνων για βέλτιστη ποιότητα και παραγωγή από το δέντρο ως την εμφιάλωση, την ισχυροποίηση του ρόλου των οργανώσεων και κατά συνέπεια του παραγωγού, τη συμμετοχή των επιστημονικών φορέων με πρακτική ενασχόληση με το αντικείμενο, την δημιουργία οικονομίας κλίμακας και προοπτική εισόδου στις αγορές, δίνοντας έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κριτικού ελαιόλαδου και της διατήρησής του, καθώς και την δημιουργία ενίου φορέα που θα αναλάβει την τυποποίηση, προώθηση και εμπορία στο σύνολο του κριτικού ελαιόλαδου. Νομίζω ότι είναι μια σημαντικότατη πρωτοβουλία. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας συμμετείχε δραστήρια σε αυτή την προσπάθεια και προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα συναντήσεις με τους ελαιοουργικούς συνεταιρισμούς και τους άλλους ελαιοκομικούς φορείς προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα των συνεταιριστικών οργανώσεων όλης της Κρήτης. Νομίζω ότι είναι μια σημαντικότατη πρωτοβουλία που μπορεί να βοηθήσει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη που έχουν να κάνουν όσον αφορά την ελαιοκομική. Δεύτερο ζήτημα. Το ζήτημα του φακέλου ΠΟΓΟΕ ανέλαβε η περιφέρεια Κρήτης και με την αξιοποίηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κρήτης και την τεκμηρίωση μέσω των υπηρεσιών της και συντάσσει και χρηματοδοτεί και καταθέτει και προχωράει στη διαδικασία της έγκρισης ελαιολάδου Κρήτης ως ΠΟΓΟΕ. Δεύτερη ενημέρωση που πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε. Την επόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα του Χνάρη του Μανώλη. Από την πληροφόρησή μου θα συμμετέχουν και οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Η συνάντηση γίνεται στην Αθήνα με τον Υπουργό Γεωργίας τον κύριο Βορύδη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα που ασχολείται με αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, του κύριου Στρατάκου. Το θέμα το οποίο θα τεθεί είναι το θέμα της δακοκτονίας από τη στιγμή που άνοιξε η νέα περίοδο των προσκλήσεων σε σχέση με τους ανατόχους ανάληψης του έργου.
θα είναι τριετούς διάρκειας. Τα ποσά που έχουν εγκριθεί για την δακοκτονία σε επίπεδο Κρήτης ανέρχονται στο ποσό των 7.850.000, είναι ίδια με τα περσινά. Πέρσι πρέπει να γνωρίζετε ότι υπήρξε μια αύξηση της τάξης των 850.000 ευρώ για την περιφέρεια της Κρήτης. Στο ζήτημα αυτό θα συζητηθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δακοκτονία συνολικά. Οι προτάσεις της περιφέρειας Κρήτης είναι προκειμένου να διευκολύνουν και χρονικά το έργο αλλά και την καλύτερη αποτελεσματικότητά του, δίνοντας έμφαση σε μελέτες που έχουν γίνει από την περιφέρεια Κρήτης και των πανεπιστημιακών τμήματων της Κρήτης σε σχέση με τις αναπροσαρμογές που πρέπει να υπάρξουν όσον αφορά την δακοκτονία. Και η περιφέρεια Κρήτης είναι ανοιχτή ώστε το έργο τριετούς διάρκειας σε σχέση με την δακοκτονία να αναλυφθεί ενιαία σε επίπεδο νομών από συνεταιριστικές οργανώσεις και φορείς προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην χθεσινή επίσης σύσκεψη των συνεταιριστικών φορέων, μην βγει τώρα κανένας ενός αγροτικός σύλλογος ή μην βγουν οι αγροτικοί σύλλογοι στην Κρήτη και λέτε ένα εσείς οι συνεταιριστές και οι ΣΑΣΟΕ γιατί πήρατε πρωτοβουλία. Κατατέθηκε ψήφισμα, εγκρίθηκε ψήφισμα για αποζημιώσεις για το ελαιόλαδο από ζημίες, φυσικές ή άλλες καταστροφές, φυσικές ή άλλες καταστροφές. Η εκτίμησή μας είναι ότι υπάρχει δυνατότητα, η εκτίμηση των φορέων είναι ότι υπάρχει δυνατότητα αποζημιώσεων. Ήδη η περιφέρεια Κρήτης έχει καταθέσει πρόταση μελέτης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά το θέμα. Οι πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι πρώτον ΕΛΓΑ για τα ζητήματα φυσικών καταστροφών, de minimis, το οποίο πρέπει αντιμετωπίζεται και το βλέπουμε, και ΨΕΑ. Η καταρχήν τοποθέτησή μας είναι ότι χωρίς να αποκλείουμε καμία πηγή χρηματοδότησης, επειδή καμία πηγή που αποζημιώνει, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία πια σε σχέση με τον ΕΛΓΑ, πια σε σχέση με τα ντεμίνιμις, και να αφήσουμε τελευταίο το ζήτημα των ΨΕΑ από την άποψη ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, αλλά όμως καμία πηγή δεν πρέπει να... το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου και υπάρχει ομόφωνη γνώμη και συμφωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου και από κοινού προώθηση με τις συνεταιριστικές και άλλες οργανώσεις του αγροτικού χώρου του αιτήματος για αποζημιώσεις. Σας είπα ότι υπάρχει και ήδη ανάθεση έκθεσης επιστημονικής τεκμηρίωσης για την αποζημίωση, που να δίνει τη δυνατότητα αποζημίωσης. Τέλος, θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία του πώς θα συμμετέχουμε στο μηχανισμό αποθεματοποίησης που άνοιξε από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη συμμετέχει η Ισπανία για αποθεματοποίηση 750.000 τόνων ελαιολάδου. Από πληροφορίες που υπάρχουν και η Ελλάδα δύναται να συμμετέχει με 50.000 τόνους, το επόμενο Σάββατο στην κουβέντα την οποία θα συζητήσουμε θα πούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός αποθεματοποίησης και πώς μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό προκειμένου να έχει ένα επιπλέον όφελος από ποσότητες ελαιολάδου που είναι ή που θα μείνουν απόλυτες για X
για τους λόγους που αναφέραμε προηγούμενα. Νομίζω ότι το θέμα τρέχει, οι εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα θα είναι πολλές για όλο το επόμενο διάστημα, και επειδή θεωρούμε στα πλαίσια του ρόλου μας και ως σταθμό από τη συχνότητα του ηχό, αλλά και ως εκπομπή, ότι δεν πρέπει να μένουμε απλά και μόνο διαπιστώσεις, αλλά μπορούμε να λειτουργούμε και σε ένα επίπεδο παρεμβατικό, το άλλο Σάββατο, θα το είχαμε από αυτό το Σάββατο, αλλά τεχνικοί λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με το σταθμό, αλλά που έχουν να κάνουν με τον ΟΤΕ, Κοσμοτέ, όπως θέτε πέστο, και σε σχέση με τα δίκτυα, δεν μας επέτρεψε να έχουμε αυτή τη συνομιλία, θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή του Σαββάτου τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον Κοντό τον Αλέξανδρο, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αραχοβίτη Σταύρο, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του τελευταίου διαστήματος με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Μόσχο τον Κορασίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, ειδικό για θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ, όπως τη λέμε, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και ορισμένα ζητήματα περί αυτού. Θα έχουμε ακόμα στην εκπομπή μας τον κύριο Γιανακάκη τον Χρήστο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΟΕ, που θα μας αναφέρει συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο κομμάτι των εξαγωγών, τις δυνατότητες των ελληνικών προϊόντων, αλλά και για το ζήτημα του ελαιολάδου, ο οποίος συμμετέχει κατά περίσταση και ανάλογα με τα θέματα τα οποία συζητούνται στην οργάνωση των Ευρωπαίων Συνεταιρισμένων Αγροτών, την ΚΟΚΕΓΑ. Θα έχουμε μαζί μας τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τστρατάκη τον Αντώνη. Θα έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμένων Ράπτρας, τον κύριο Ραγασάκη, και θα έχουμε και από την Ένωση Ηρακλείου τον Πρόεδρο και τον και τον Μύρονα το Χιλαδάκη, που θα μας ενημερώσουν για όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση του ενιαίου φορέα και το ρόλο που μπορεί να παίξει το κομμάτι που έχει να κάνει με το τυποποιητήριο της Ένωσης Ηρακλείου, αλλά και για το κομμάτι της αποθεματοποίησης ελαιολάδου και σε ποιες ενέργειες πρέπει να κινηθούμε σαν Κρήτη. Νομίζω ότι θα είναι κρίσιμα τα ζητήματα των συναντήσεων και αυτής της εβδομάδας και τα ζητήματα που θα αναδείξουμε στην εκπομπή του επόμενου Σαββάτου. Και το εύρος των καλεσμένων μπορεί να δώσουμε μια την όσο καλύτερη ενημέρωση μας γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και να στηρίξουν πρωτοβουλίες, πράξεις και ενέργειες όπως αυτές που συζητάμε, που θα πρέπει να δούμε. Τέλος, να σας πω ότι τώρα από το ψήφισμα της χθεσινής σύσκεψης σχετικά με τις αποζημιώσεις όσον αφορά το ελαιόλαδο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χθες με τον πρόεδρο της ΣΑΣΟΕ, σας λέω είναι ο Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, το θέμα των αποζημιώσεων του ελαιοκάρπου βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συνεταιριστικού Φορέα, που από κοινού ζητήθηκε ότι από μέρους τους χρειάζεται σε επίπεδο παρεμβάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα από μέρους του Υπουργείου. Άρα έχουμε πολλά το επόμενο διάστημα. Είναι μια εκπομπή για το ελαιόλαδο. Επιλέξαμε αυτό το διάστημα από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην καρδιά της ηλεκτρονικής περίοδου. Αντίστοιχο χαρακτήρα συζητήσεις θα μπορούμε να έχουμε και για άλλα ζητήματα, όπως είναι τα πρώιμα και πευτικά το επόμενο διάστημα, και με βάση τις εξελίξεις που τρέχουν σε αυτά. Εγώ να σας καλημερίσω από τον ηχό 99,8. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στην εκπομπή μας,
και για την ανάδειξη και συζήτηση αυτού του μεγάλου ζητήματος που από σήμερα ανοίξαμε και που θα μας απασχολήσει για όλο το επόμενο διάστημα.